Πολλά reality το έχουν. Κάτι θέλω να ρωτήσω ο Θοδωρής. Τίποτα άσχετο. Γεια σου, Άννα, Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή. Δεν σε βλέπω γι' αυτό. Δεν... Με κατέστρεψες δύο μέρες. Διάβασα τη συνέντευξή σου την πρόσφατη και έλεγες ότι έχω μία αδυναμία. Παίζω ζούμα στον υπολογιστή. Και το έχεις πάρει. Αναρωτήθηκα τι είναι αυτό και δεν έχω δύο μέρες να κοιμηθώ. Παραδέχτηκες λοιπόν. Ευχαριστώ. Παραδέχτηκες ότι είναι μία αδυναμία που πρέπει να ξεπεράσεις. Γιατί όμως, ωραία είναι αυτά. Όχι, ωραία δεν είπα ότι θα την ξεπεράσω. Λέω κρύβομαι, ντρέπομαι. Που ξέρεις, όλοι οι φίλοι μου λένε τι. Έχουμε δουλειές, ρε παιδί μου, και με παίρνουν τηλέφωνο. Έκανες αυτό, απάντησες εκεί. Τι κάναμε σήμερα, θα έρθεις αργό. Έχω στήσει ανθρώπους, ας πούμε, επειδή έχω κολλήσει και παίζω το ζούμα. Και έχω φτάσει στο 12ο επίπεδο, το τελευταίο είσαι πολύ δηλαδή. Δυνατή. Και το μόνο πλέον που με ενδιαφέρει είναι να σπάσω το δικό μου προηγούμενο ρεκόρ, τίποτα άλλο. Μα τι ακούμε, Χριστέ μου, για εμάς που δεν ξέρουμε από αυτά τα πράγματα. Τι ακούμε, ναι. Καλύτερα μην τα μάθεις, Ελένη, καλύτερα. Άστο, είναι ένα περίεργο κόλλημα από το οποίο δεν φεύγεις εύκολα και είσαι και σε μια οθόνη. Ναι. Πάντως, εκτός από τον υπολογιστή, σας ειδοποιούμε ότι υπάρχει και η πραγματική ζωή, και ναι, τα παιχνίδια της είναι τα πιο ωραία. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πώς θα αποχαιρετήσουμε? Καταρχήν, θέλουμε ένα μήνυμα, και μας βλέπουν ζωντανά και στην Κύπρο, και ξέρεις πόσο σ' αγαπάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα, ωραία, ειδικά στην Κύπρο. Υπάρχει σχέση, νομίζω, συγκινητικά δεμένη. Οπότε θα ήθελα ειδικά για τους Κύπριους φίλους μας που μας βλέπουν καθημερινά ζωντανά μέσα από τηλεόραση του καναλιού Σίγμα, θα ήθελα ένα μήνυμα. Ωραία. Θα πω πρώτα απ' όλα γεια στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, που αυτή τη στιγμή σίγουρα με βλέπουνε, μας βλέπουνε. Και ταξιδεύω σήμερα να πάω στην Κύπρο το απόγευμα. Γιατί? Και θα τους δω και από κοντά. Α, για να τους δεις. Κοίταξε. Η Κύπρη, η ιδιαίτερη μου πατρίδα, ο κόσμος της, οι συγγενείς μου, που είναι όλοι οι συγγενείς μου, όλοι οι φανς στην Κύπρο, τους νιώθω σαν συγγενείς μου. Ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που συναντιόμαστε, που έρχονται στο μαγαζί να με δουν ένα τραγούδι. Όταν λέω «Κύπρο έχουμε σήμερα, εδώ έχω Κύπρο», φωνάζει όλο το μαγαζί. Δεν μου λείπουν με αυτή την έννοια, γιατί τους έχω πάντα στο πλευρό μου, πάντα κοντά μου, και αυτή η περηφάνεια ιδιαίτερη που αισθάνονται είναι ό,τι πιο κολακευτικό για μένα. Νομίζω ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε την Ελένη, ναι, με ένα τραγούδι που θα αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά σου, Ελένη. Στα παιδιά αύριο μου, που θα κυκλοφορήσει το CD της Ανούλας. Λέγεται «Δεν θα υπάρξει άλλο» και νομίζω ότι είναι το πιο νεανικό και δυνατό τραγούδι του καινούριου δίσκου της Άννας. Σου στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Σας στέλνω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και Νίκο, μην με ξεχνάς όταν έχεις τέτοιους ωραίους καλεσμένους. Να σε καλά, Ελένη. Γεια σου, Δωρή. Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Όλα συνεχίζουν στη ζωή μου, όλα είναι πάλι μια χαρά. Όλα φαίνονται εντάξει, σαν να μην έχει τίποτα ποτέ αλλάξει. Όλα λειτουργούν κανονικά, όμως σαν γι' αυτό που υπήρχε μεταξύ μας. Σαν κι αυτό που υπήρχε μεταξύ μας, το ξέρουμε κι οι δυο. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Δεν θα υπάρξει άλλο. Δεν θα υπάρξει άλλο. Δεν θα υπάρξει άλλο. Ποτέ. Μοιάζει με αέρα η ζωή μας που δεν σταματάει πουθενά. Μία στρώνης, δυο ξεστρώνης. Εμείς σε αυτό το σημείο πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Πραγματικά να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Χατζηνικολάου αλλά και την Άννα Βύση για την σημερινή μας κουβέντα. Ζωντανά μέσα από την εκπομπή μας, ζωντανά μέσα από το κίνδυο. Σε πειράζει ο Νίκος Χατζηνικολάου, συνέχεια όμως. Συνέχεια. Αυτό είναι το τίμημα των συνεντεύξεων που παρακολουθείς. Θα σε πειράζει συνέχεια, θα βρίσκει τραγούδια και θα σε πειράζει. Λοιπόν, και πώς θα βρίσκει κάθε φορά όποιον και να έχει τραγουδιστεί εκεί.